Κατά την περίοδο των μνημονίων, οπότε και το κοινωνικό κράτο στην Ελλάδα μπήκε στο ψυγείο, υπήρξαν τρία μνημόνια τα οποία συνοδεύονταν από του εφαρμοστικού του νόμου. Στο σύνολό του, οι εκτελεστικοί νόμοι των διαδοχικών μνημονίων διέπονται από τη λογική ότι το πρόβλημα τη χαμηλή ανταγωνιστικότητα τη ελληνική οικονομία, όπω μάλιστα αυτό έχει επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια, θα αντιμετωπιστεί μέσω τη επωνομαζόμενη εσωτερική υποτίμηση Τη μείωση δηλαδή του εργατικού κόστου, κυρίω με την περικοπή των μισθών των εργαζομένων στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, αλλά και με το στραγγαλισμό των εργατικών δικαιωμάτων. Περιτώ να σημειώσουμε ότι η λογική αυτή προποθέτει την τελείω αβάσιμη παραδοχή, όπω έχει αποδειχθεί και επιστημονικά, ότι το επίπεδο των μισθών και των εργασιακών όρων συνιστούν τον καθοριστικό παράγοντα τη ανταγωνιστικότητα τη οικονομία, πράγμα απολύτω ψευδέ. Επομένω, κατά την ίδια αυτή λογική, τόσο η ισχύουσα εργατική νομοθεσία, Τότε, όσο και το σύστημα των εργασιακών σχέσεων που υφίσταται σε μια χαμηλή ανταγωνιστικότητα στην οικονομία, πρέπει το δίχως άλλο να αναμορφωθούν προκειμένου να πάψουν να αποτελούν εμπόδιο. Στη βάση τη λογική τη εσωτερική υποτίμηση, τα μέτρα έλαβαν και συνεχίζουν να λαμβάνουν οι κυβερνήσει διαχρονικά από το 2010 μέχρι και σήμερα. Αποδομούν μια σειρά κοινωνικών κατακτήσεων με στόχο την περαιτέρω συμπίεση του εργασιακού κόστου και την ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων. Διευκόλυνση απολύσεων, επιβολή εκπεριτροπή εργασία, ενοικίαση εργαζομένων, μείωση αμοιβή υπεροριακή εργασία και υπερεργασία, προσλήψει νέων με μισθού κατώτερου από το μισθό τη Εθνική Γενική κλπ. Στο πλαίσιο αυτό, οι πολιτικέ των μνημονίων επιχειρούν, χωρί τη συνένεση του λαού, μια ριζική ανατροπή του Συντάγματο προ μια νεοφιλελεύθερη κατεύθυνση, αντίθετη με βασικέ θεμελιώδει διατάξει του. Διότι σε επίπεδο συνταγματική τάξη, η αρχή του κοινωνικού κράτους αποτυπώθηκε στο συνταγματικό κείμενο ακριβώς για να δεσμεύσει τη δημόσια εξουσία, κυρίως την ομοθετική, αλλά και τη δικαστική και την εκτελεστική, προς την κατεύθυνση της πραγμάτωσης της πληρέστερης δυνατής κοινωνικής προστασίας στο πλαίσιο του καπιταλιστικού συστήματος το οποίο βιώνουμε στην Ελλάδα. Είναι αναφυσβήτητο ότι στι σημερινέ συνθήκε επικρατεί ακραίο ταξικό πόλεμο, τον οποίο βιώνουν πρωτίστω οι εργαζόμενοι, αλλά και γενικά όλοι οι πολίτε τη χώρα αυτή, πόλεμο τον οποίο εμείς όσοι προσπαθούμε να διακονίσουμε το εργατικό δίκαιο ή να παλέψουμε το εργοδοτικό δίκαιο, όπως έχει ουσιαστικά μετατραπεί το πλέγμα των άλλοτε προστατευτικών για τους εργαζόμενους διατάξεων, βλέπουμε να μένεται καθημερινά σε όλα τα πεδία. Από το 2010 και μετά υπήρξαν τόσο μεγάλες και σαρωτικέ αλλαγέ στην εργατική νομοθεσία, οι οποίε αλλοιώνουν την βασική αρχή τη έβνοια υπέρ του εργαζόμενου και καθιστούν ανενεργό οποιοδήποτε προστατευτικό χαρακτήρα του εργατικού δικαίου, ώστε σήμερα να έχουμε οδηγηθεί αναμφισβήτητα στην πλήρη απορρίθμιση των εργασιακών σχέσεων. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι όλε οι αλλαγέ, οι μεταρρυθμίσει όπω ωρεοποιημένα ονομάστηκαν, έγιναν με χειρουργική ακρίβεια, με την έννοια ότι υπήρξε ένα προφανή σχεδιασμό για τη σταδιακή φαλκίδευση όλων των εργασιακών δικαιωμάτων, με αποτέλεσμα το σημερινό ζωφερό τοπίο. Θα γέμιζε κανεί δεκάδε σελίδε αν ήθελε να απαριθμίσει μία προ μία τι μεταβολέ αυτέ, τόσο στον τομέα των ατομικών σχέσεων εργασία, τι ατομικέ συμβάσει εργασία, του όρου τη παροχή εργασία κλπ. Όσο και στον τομέα των συλλογικών εργασιακών σχέσεων, όπω είναι οι συλλογικέ συμβάσει, η μεσολάβηση και η διατησία, το δίκαιο τη απεργία κλπ. Προκειμένου να πάρουμε έτσι μια σύντομη ιδέα για τα εμπόδια που ορθώθηκαν στη διάρκεια των εννέα αυτών ετών και για την πλήρη ανατροπή των εργασιακών κατακτήσεων την ίδια περίοδο, θα κάνουμε μια πολύ συνοπτική αναφορά στι πολύ βασικέ αλλαγέ, παύλα μεταρρυθμίσει εισαγωγικά, θα επικεντρωθούμε εδώ στο τέλο σε μία εξ αυτών που, κατά τη δική μου γνώμη, διαμορφώνει χαρακτηριστικά το ρημαγμένο αυτό το οποίο στα εργασιακά δικαιώματα. Τα μέτρα πριν από το πρώτο μνημόνιο, το Μάρτιο του 2010, ήταν και τα πρώτα, ήταν η απαγόρευση και η κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων και ατομικών συμβάσεων στο δημόσιο τομέα που ανατρέπουν την εισοδηματική πολιτική. Κατίσχυση των διατάξεων για τη μείωση των αποδοχών στο δημόσιο τομέα έναντι των ισχυουσών τότε συλλογικών συμβάσεων. Μείωση κατά 30% του 13ου 13, 14 14ου μισθού στο σύνολο του δημόσιου τομέα. Μείωση κατά 12% του συνόλου των επιδομάτων στο δημόσιο τομέα. Νέα μείωση των αποδοχών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα κατά 7%. Και μείωση το 30% του ανατοάτου ορίου των υπεριοριών στο δημόσιο τομέα, που ήταν ο πρώτο τότε, αν θυμάστε, που είχε πληγεί από αυτή τη λέλαμπα. Όταν ήρθε το πρώτο μνημόνιο του 3845 του 2010 ο νόμος, υπήρξε και άλλη μείωση των αποδοχών στο δημόσιο τομέα κατά 3%. Ο καθορισμό του 13ου, 14 14ου μισθού, δώρα δηλαδή και επίδομα δία σε 500 ευρώ αντίστοιχα για το σύνολο των εργαζομένων του δημόσιου τομέα, περαιτέρω μείωση επιδομάτων του δημόσιου τομέα για άλλο 8%, άρση τη αρχή ευνοϊκότητα ρύθμιση υπέρ των μισθωτών σε περίπτωση συρροή στι συλλογικέ συμβάσει, με δυνατότητα αρνητική απόκληση των ειδικότερων συλλογικών συμβάσεων έναντι τη Εθνική Γενική Συλλογική, Δυνατότητα πρόσληψη νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασία κατά το γαλλικό τότε μοντέλο ηλικία 18-24 ετών με αμοιβή το 84% του τότε κατώτατου μισθού. Περαιτέρω μείωση 20% του κόστου υπερεργασία. Διευκόλυνση των ατομικών απολύσεων με μείωση του χρόνου προειδοποίηση από 24 μήνε που ήταν τότε σε 6 μήνε, που συνεπάγεται προφανώ χαμηλότερο κόστο απόλυση. Διευκόλυνση των ατομικών επωλήσεων με τον περιορισμό του, προ... του ποσού προκαταβολή τη αποζημίωση από έξι σε δύο μισθού και της... την επέκταση των δόσεων για την καταβολή τη αποζημίωση. Με έναν επόμενο νόμο, πάλι το 2010, κυβέρνηση Πασόκ τότε, καταργείται το περιεχόμενο των διαιτητικών αποφάσεων, που για την περίοδο 10-12 προβλέπουν μισολογικέ αυξήσει πέραν των οριζομένων τη Εθνική Γενική. Με τον 38 ο δανεισμό των εργαζόμενων από 18 μήνε πηγαίνει στου 36. Η ανώτατη διάρκεια τη εκπεριτροπή εργασία, στο νέο φρούτο τότε που τώρα πια είναι σχεδόν καθεστώ, από έξι μήνε το χρόνο επεκτείνεται στου εννιά για κάθε μερολογιακό έτο. Εισαγωγή των ειδικών επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων με περιεχόμενο διάβρωση του κατώτατου κλαδικού μισθού. Αναγνώριση τη ίδια δυνατότητα μονομερού προσφυγή στη διατησία και στου εργοδότε, που μέχρι τότε δεν υπήρχε. Η διατησία να είναι αρμόδια μόνο για του βασικού μισθού, αντί για το σύνολο τη συλλογική διαφορά, Καινούριο μέτρο τότε και αυτό. Και επισήμανση τη έμφαση των αποφάσεων στο πλαίσιο του ΟΜΕΔ, του Οργανισμού Μεσολάβηση και Διετησία, στην οικονομική κατάσταση, την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα του κρινόμενου πεδίου συλλογική διαφορά, δίνοντα τότε ουσιαστικά ένα, ε, μια κατεύθυνση στο διαιτητή, προ τα που πρέπει να κινηθεί για, τη, για την διαιτητική απόφαση που θα πάρει. Με τον 39 2011 του ο νόμο των αστικών συγκοινωνιών, ε, θα μπορούσα να φέρω ένα βιβλίο για τι αλλαγέ που έγιναν, να πω μόνο ότι καταργήθηκαν τότε. Με μόνο κοντιλιά, σε μια νύχτα ισχύουσε συλλογικέ συμβάσει και κανονισμοί προσωπικού στου φορεί φορείς που αφορούσαν τι αστικέ συγκοινωνίε. Με το 3986 του 2011, συμφωνία για ελαστική διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου στι επιχειρήσει όταν απουσιάζουν τα συνδικάτα και τα συμβούλια εργαζομένων και με τι ενώσει προσώπων, αυτό το γνωστό μόρφωμα, στι οποίε συμμετέχει το 20% μόνο των εργαζομένων. Ο 4024 του 2011 είναι το γνωστό ενιαίο μισθολόγιο. Με, με όρου συνολική υποβάθμιση σε όλα τα πεδία του, ενώ για το ύψο των μισθών, τότε ψ, ε, ψηφίζεται με το ίδιο, με το, στο ίδιο νόμο με ένα άρθρο η κατήσχηση των επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων έναντι των κλαδικών και ομοιοπαγγελματικών σε περίπτωση ηρωή και ανεξάρτητα από το περιεχόμενό του, με την τυπική κατάργηση αλλά και την ουσιαστική διατήρηση του περιεχομένου αρνητική απόκληση των ειδικών επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων. Δυνατότητα που ισχύει μέχρι και τώρα, όπω και τα περισσότερα μέτρα. Αναγνώριση τη δυνατότητα υπογραφή επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων σε περίπτωση απουσία σωματείου και από ένωση προσώπων, δηλαδή όχι από μια συνδικαλιστική οργάνωση, αρκεί να εκπροσωπεί το 3, τα τρία πέμπτα του προσωπικού τη επιχείρηση. Αναστολή τότε τη επέκταση εφαρμογή των κλαδικών και με επαγγελματικών συλλογικών συμβάσεων μέχρι το τέλο του 2013. Στο δεύτερο μνημόνιο, όπου η επίθεση έγινε ακόμα πιο ραγδαία, ο πρώτο νόμο, όπου τότε ε, ήρθε στη ζωή μα και γνωστή πεις, του, η πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 6 του 2012 που μα ταλαιπωρεί μέχρι και τώρα και δεν ξέρω για ακόμα για πόσο καιρό. Μειώνεται ο γενικό κατώτατο μισθό κατά 22% με νόμο και ουσιαστικά καταργεί τη Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασία. Μειώνεται ο γενικό κατώτατο μισθό κατά 32% με τον νόμο για του νέου μέχρι 25%. Άμεση προσαρμογή σε αυτά τα νέα γενικά κατώτατα όρια χωρί τη συνένεση των εργαζομένων, Προσαρμογή τη Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση από τον Ιούλιο του 2012 για τον κατώτατο μισθό και ευθυγράμμιση με τα επίπεδα των συγκρίσιμων με την Ελλάδα χωρών, δηλαδή επίπεδων Βουλγαρία τουλάχιστον, μείωση του μοναδιαίου κόστου εργασία κατά 15% κατά διάρκεια ισχύω του τότε μνημονίου, μείωση του χρόνου τη μετενέργεια τη συλλογική σύμβαση μετά τη λήξη τη από 6 σε 3 μήνε, τη μάλλον παράταση τη ισχύω σε 3 μήνε, με διατήρηση μόνο του βασικού μισθού και των τεσσάρων επιδομάτων, ορίμανση, σπουδών, τέκνων, πράγμα που ισχύει και σίγουρα το ξέρετε μέχρι και τώρα, διότι αυτό δεν έχει αλλάξει. Κατάργηση του δικαιώματο για μονομερή προσφυγή στη Διετησία μετά από άρνηση τη πρόταση του Μεσολαβητή και καθιέρωση από κοινού προσφυγή αυτήν, μια πολύ μεγάλη αλλαγή στον θεσμό, τον καθολικά αποδεκτό μέχρι τότε θεσμό τη Διετησία, που πλέον στερεί τη δυνατότητα από τη μια συνδικαλιστική οργάνωση να προσφύγει μονομερό, στερούσε τότε. Περιορισμό τη διαιτητική απόφαση στον καθορισμό του βασικού μισθού και ημερομηνίου με βάση τι οικονομικέ συνθήκε, την ενίσχυση τη ανταγωνιστικότητα και την ανάγκη μείωση του μοναδιαίου κόστου εργασία. Σαν να λέει ότι δεν μπορεί να δίνει αυξήσει σε μια διαιτητική απόφαση πια, πρέπει να πάρει υπόψη σου την λογική τη μείωση του κόστου εργασία. Κατάργηση των ρητρών που διατηρούν κανονιστικού όρου προηγούμενων συλλογικών συμβάσεων. Όλα αυτά είναι για τι διαιτητικέ αποφάσει πάγωμα των αυξήσεων και των τριετιών που όπως είναι γνωστό ισχύει μέχρι σήμερα μέχρι η ανεργία να πέσει κάτω από το 10%. Τριετία όσο ανώτατη διάρκεια των συλλογικών συμβάσεων. Κατάργηση των νόμων των κανονιστικών αποφάσεων των συλλογικών συμβάσεων των οργανισμών προσωπικού των αποφάσεων διοίκηση που καθιερώνουν όρου ή ρήτρε στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Ο επόμενο νόμο λεμιτόμο είναι αυτό που ακούμε και πολύ στι μέρε μα, λόγω των δώρων. Είναι ο 4093 του 12, όπου κατήργησε εντελώ τα δώρα στο σύνολο των, του δημοσίου τομέα και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Τότε καθιερώθηκε, άρχισε μάλλον να καθιερώνεται και ο γενικό κατώτατο μισθό με υπουργική απόφαση, καταργώντα ουσιαστικά την ε, συλλογική ελευθερία και την ε, εθνική γενική συλλογική την τότε κατάργηση τη καθολικότητα εφαρμογή τη Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση ω προ του μισθολογικού όρου μόνο στα μέλη των οργανώσεων των εργοδοτικών που συνήψαν τη Συλλογική Σύμβαση, στα μέλη του ΣΕΒ. Δυνατότητα διάβρωση του περιεχομένου των μισθολογικών ορίων με ειδικότερε συλλογικέ συμβάσει. Περιορισμό των τριετιών κατανότατο όριο σε τρει με ποσοστό 10% για κάθε τριετία. Αναστολή των αυξήσεων Ξανα... ξαναβγαίνει αυτός ο νόμος, επαναλαμβάνεται, μέχρι η ανεργία να πέσει κάτω των 10% τις τριετίες. Κατάργηση των επιδομάτων για τους κατώτατους μισθούς εκτός από τα επιδόματα τριετίας. Δεν υπάρχει κάτι άλλο πλην αυτό. Βέβαια, με την νέα υπουργική απόφαση δεν υπάρχει ούτε αυτό, γιατί με την υποτιθέμενη αύξηση του κατώτατου μισθού, ο κατώτατος μισθός αυξάνεται μόνο σε ένα ποσό, σε ένα μοναδικό ποσό χωρίς τριετίες. Περιμένουμε και την εγκύκλιο που αυτό θα το διευκρινίσει. Μείωση του χρόνου προειδοποίησης για τις απολύσεις στην περίπτωση συμβάσεων αορίστου χρόνου σε τέσσερι μήνε από έξι και από 24 που ήταν στην αρχή. Μείωση των αποζημιώσεων απόλυση σε μάξιμου 12 μηνιάτικα ε, για όσου είχαν προπηρεσία τότε το 2012 16 ετών. Ε, κατάργηση του πενθυμέρου στα καταστήματα και ρύθμιση τη πενθύμερη και εξαήμερη εβδομαδία εργασία. Ε, Μείωση του χρόνου ημερήσια ανάπαυση σε 11 συνεχεί ώρε, όπω είπε ο γραμματέα, σε συνολικό χρονικό διάστημα 24 ώρων. Ο 4172 του 2013 ο νόμο Βρούτσι που ουσιαστικά έβαλε το πλαίσιο για το πώ θα διαμορφώνεται πια ο κατώτατο μισθό, νόμο που εφαρμόζεται μέχρι και σήμερα. Ε, η μόνη διαφοροποίηση, όχι δεν πω αντιποθετική, αλλά μια διόρθωση σε σχέση με αυτά που έγιναν τότε ήταν με το 4303 του 2014, Σαμαρά τότε, όπου ξανατροποποίησε τι ρυθμίσει για τη μεσολάβηση και τη διαιτησία εν ώψη απόφαση του Συμβουλίου Επικρατεία και επανέφερε με την πρόβλεψη για μονομερή προσφυγή στη Διετησία, με θέσπιση όμω δύο έφεση κατά τη διαιτητική απόφαση από δευτεροβάθμια πενταμελή επιτροπή, που αποτελείται από δύο ανώτατου δικαστικού, ένα σύμβουλο του νομικού συμβουλίου του κράτου και δύο διαιτητέ, ό,τι σημαίνει και ό,τι καταλαβαίνει ο καθένα, ενώ ορίζεται ότι ο διαιτητή με αυτό το νόμο στην απόφασή του θα πρέπει να λάβει υπό, η υπόψη του την εξέλιξη τη ανταγωνιστικότητα και την οικονομική κατάσταση των ασθενέστερων επιχειρήσεων Τη παραγωγική δραστηριότητα στην οποία αναφέρεται η συλλογική διαφορά, δηλαδή παράγοντε πιθανώ ξένου με την επιχείρηση, γιατί μπορεί να είναι μια επιχειρησιακή σύμβαση, θα πρέπει ο να λάβει υπόψη του και ξένου παράγοντε σε σχέση με την επιχείρηση αυτή, και την πρόοδο στη μείωση του μοναδιαίου κόστου εργασία, σαν κατευθυντήρια αρχή, διατηρείται ακόμα και τότε. Στα πλαίσια του τρίτου μνημονίου, του μνημονίου ΣΥΡΙΖΑ, έλαβαν σάρκα και ωστά και τότε σημαντικέ απορριθμιστικέ διατάξει τη ατομική και συλλογική εργατική ομοθεσία, όπω. Ε, απελευθερώνεται πλήρω η κυριακάτικη αργία για έξι μήνε κάθε έτο σε γεωγραφικέ περιοχέ, όπου ιδίω στην τουριστική περίοδο απασχολείται η μεγάλη πλειοψηφία των εμπορευαλείων, όπω Αθήνα, Πειρά, Θεσσαλονίκη. Διευκολύνονται οι ομαδικέ απολύσει με την κατάργηση του ΒΕΤΟ του Υπουργείου Εργασία και την παραπομπή του ζητήματο σε ειδικό τμήμα του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασία με εργατική μειοψηφία στη σύνθεσή του και αρμοδιότητε ελέγχου αποκλειστικά του τυπικού τη διαδικασία και όχι του ουσιαστικού για τη σχέση με το πώς διαβουλεύτηκε ο εργοδότης, εφόσον η εκπόνηση του εναλλακτικού κοινωνικού πλάνου, όπως προβλέπει αυτός ο νόμος, είναι προαιρετική και αφηρημένη. Μειώνεται ο αριθμός των ημερών της αμοιβόμενη συνδικαλιστική άδεια για κάποιες περιπτώσεις συνδικαλιστών σε μία αντιπροσωπευτικές οργανώσεις και επεκτείνονται λόγοι νόμιμης απόλυσης προστατευόμενων συνδικαλιστικών στελεχών. Μια βάλη βασική ε, μεταρρύθμιση σε εισαγωγικά είναι η νομιμοποίηση της έμεσης ανταπεργίας και μάλιστα στην πλέον σκληρή εκδοχή της, δηλαδή το μισθολογικό lockout, δηλαδή τη δυνατότητα της μη καταβολής του μισθού στους μη απεργούς μέσα από την επιτάχυνση της διαδικασίας της δικαστικής κρίσης. Ουσε, πρακτικά αυτό δικάζεται όπως δικάζονται και απεργιακές αγωγές μέσα σε μια-δυο μέρες για την περιμερία του εργοδότη, για τη μη αποδοχή της εργασίας των εργαζομένων σε περίπτωση απεργία. Και βέβαια, το τόνισε και ο Γραμματέα. Δυσχεραίνεται πλέον η κήρυξη τη απεργία τη πρωτοβάθμιας συνδικαλιστική οργανώση όταν απαιτείται στι γενικέ συνελεύσει απαρτία 50% συν 1 των ταμιακά εντάξει μελών προκειμένου να πάρθει νόμιμα απόφαση. Θέλω κλείνοντα για να μην κουράσω περισσότερο, γιατί σα είπα ότι θα χρειαζόταν μεγάλο κατάλογο και ανάλυση, να κλείσω με ένα θέμα που κατά τη γνώμη μου ένα μέτρο ύπουλα και υπόγεια καταστρατηγεί κάθε δυνατότητα στου εργαζόμενου. Που φτάνουν στο σημείο να διεκδικήσουν τα οφειλόμενά του, να ικανοποιήσουν τι αξιώσει του. Και αυτό δεν είναι άλλο από την αλλήλωση των εργατικών προνομίων σε περίπτωση πληστηριασμού ή πτώχευση του εργοδότη και συγκεκριμένο υποβιβασμό του σε πολύ χαμηλή σειρά ικανοποίηση. Τη στιγμή αυτή που μιλάμε, υπάρχει ένα σύστημα δυόμισι-τριών ταχυτήτων, με κυρίω θυγόμενου αυτού που έχουν απαιτήσει από πληστηριασμού ή πριν το Δεκέμβρη του 2015, οπότε και το υπερπρονόμιο του ΦΠΑ, όπω τα. Αναφέρω έτσι ε, περιληπτικά, έχει πρακτικά εξαφανίσει κάθε ελπίδα ικανοποίησή του. Για τι περιπτώσει δηλαδή πληστηριασμών και πτωχεύσεων που άρχισαν μέχρι το, τα τέλη του 2015, το προνόμιο των εργατικών απαιτήσεων, αυτό που παλιά λέγαμε ότι έτσι κι αλλιώ οι, εργα... οι εργατικέ αξιώσει θα ικανοποιηθούν, ό,τι και να είναι, πλέον αυτό έχει τελειώσει για αυτού του εργαζόμενου και μάλιστα αναδρομικά και για το παρελθόν. Με βάση το άρθρο 31 ενό νόμου του 2013, Υπουργό Οικονομικός του Ρνάρας, τότε, οι απαιτήσει του Δημοσίου για ΦΠΑ και τι προσαυξήσει ικανοποιούνται προνομιακά στο σύνολό του τόσο έναντι των εργατικών αξιώσεων, όσο έναντι και των αξιώσεων των φορέων κοινωνική ασφάλιση. Πράγμα που σημαίνει ότι μια επιχείρηση που φτάνει να κλείσει και να εκποιηθούν τα περιουσιακά τη στοιχεία. Είναι 100% βέβαια, αυτό δείχνει η εμπειρία, ότι τα χρήση του ΦΠΑ είναι ήδη διωγκωμένα, άρα οι εργατικές αξιώσεις ε, δεν έχουν καμία τύχη ικανοποίηση. Για τι αναγκαστικέ εκτελέσει, καπληστηριασμού και πτωχεύσει που έγιναν μετά το, την 1η Αυγή του 2016, οι λεγόμενοι εμπράγματοι πιστωτέ, δηλαδή τράπεζε βασικά, που έχουν γράψει υποθήκη στα ακίνητα του εργοδότη, όπω είναι γνωστό ίσω στου περισσότερου, αποκτούν τη μερίδα του λέοντο στου πληστηριασμού και ικανοποιούνται σε ποσοστό 65%, ό,τι ποσοστό βγεί από τον πληστηριασμό, ενώ στο υπόλοιπο 25% ε, ικανοποιούνται συμμετρικά το ΙΚΑ, το Δημόσιο, οι εργαζόμενοι, καταλαβαίνει κανείς τι ψίχουλα μένει για τους εργαζόμενους μετά από, αυτό το, από αυτή τη ρύθμιση. Η νέα ρύθμιση που η κυβέρνηση παρουσίασε τον Γενάρη του 2018 σαν μεγάλο επίτευγμα και μια πολύ φιλεργατική αλλαγή σε αυτό το, το μνημονιακό οπλοστάσιο, που βέβαια μετά, αν θυμάστε, η ίδια υπουργός παραδέχθηκε ότι δεν ισχύει, έτσι όπως το παρουσίαζαν, ήταν ότι μισθοί μέχρι 6 μηνών, έτσι παρουσιάστηκε, εργαζόμενοι, θα ικανοποιούνται προνομιακά, θα έχουν το υπερπρονόμιο, όπως έλεγαν, έναντι όλων και θα πληρώνονται ε, με το ποσοστό, τον το, το κατώτατο μισθό του υπαλλήλου, άνω των 25 τότε, επί 275% περίπου, το ποσό ήταν 9.500 ευρώ. Δηλαδή έλεγαν τότε ότι 9.500 ευρώ ήταν κατοχυρωμένα. Πλην όμως, έτσι όπως φα... ε, ε, ήρθε ο νόμος μετά, και το λέει και η κύκλος του Υπουργείου Οικονομικών που δίνει οδηγίες στο πώς εφαρμόζεται. Αυτό το υπερπρονόμιο των έξι μηνών λειτουργεί παράλληλα με το σύστημα που σας ανέφερα πριν και θα ισχύσει μόνο στις εξής δύο προϋποθέσεις. Όταν υπάρχουν εργατικές απαιτήσει σε ένα μελλοντικό πληστηριασμό και παράλληλα συντρέχουν και απαιτήσει τραπεζών, οι οποίε απαιτήσει τραπεζών έχουν γεννηθεί μετά το Γενάρη του 18, δηλαδή όχι παλιέ απαιτήσει, καινούριε απαιτήσει, και ταυτόχρονα, σορευτικά δηλαδή, οι τράπεζε να έχουν γράψει υποθήκη σε ακίνητο και αυτό μετά το Γενάρη του 2018. Αν υπάρχει επιχείρηση που έχει δανειστεί και, έχει ελεύθερο, και, και να είναι ελεύθερο το ακίνητο άλλου βάρου και έχει ελεύθερο ακίνητο το Γενάρη του 2018, θα είναι νομίζω πρωτοτυπία πανελίνια. Ε, σε αυτέ λοιπόν. Ε, όχι, ό, όχι μόνο είναι σπάνιες, είναι ουσιαστικά ανύπαρκτες. Διότι νέε χρηματοδοτήσει από τι τράπεζε, οι οποίε δικαιολογούν την εγγραφή τη υποθήκη και μάλιστα σε καθαρό ακίνητο, είναι ε, ε, τόσο φαινο, ένα φαινόμενο τόσο σπάνιο, τόσο, τόσο αδύνατο να συμβεί, ε, οπότε ε, πέραν του γεγονότο ότι οι πληστηριασμοί όλοι αυτοί αναφέρονται σε ένα πολύ 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 μακρινό μέλλον και όχι για το τώρα. Ε, τότε ήταν η περίπτωση του Μέγκα, αν θυμάμαι καλά, στο Υπουργείο, όταν συζητιόταν η περίπτωση αυτή. Και επειδή ο Υπουργό τότε το είχε παρουσιάσει σαν κατάκτηση, τελικά αναγκάστηκε να αποδεχθεί ότι όχι, τελικά δεν αφορά, αφορά ένα μακρινό μέλλον. Για να κλείσω. Το αποτέλεσμα των ρυθμίσεων αυτών το βιώνουμε όλοι καθημερινά. Οι εργαζόμενοι, απελπισμένοι πλέον, σταματούν κάθε προσπάθεια διεκδίκηση, αφού πέραν του αυξανόμενου κόστου προσφυγή στη δικαιοσύνη, είναι εκ των προτέρων γνωστό ότι οποιαδήποτε δικαστική ενέργειά του θα καταλήξει στον κάλαθο των αχρήστων, μια και οι τράπεζε είναι αυτέ που παίρνουν τη μερίδα του λέοντο. Πρέπει να σημειώσω ότι η τακτική των τραπεζών σχεδόν σε κάθε πληστηριασμό είναι να στρέφεται εναντίον των εργαζομένων, όταν οι εργαζόμενοι για κάποιο λόγο έχουν εισπράττουν ένα ποσό από τον πληστηριασμό αυτών, έτσι ώστε να αποκομίσουν τα μέγιστα δυνατά ωφέλη σε βάρος των εργαζομένων. Συμπερασματικά, οι αλλαγέ με τα ρυθμίσει εισαγωγικά στο εργατικό δίκαιο που ζήσαμε και συνεχίζουμε να βιώνουμε από το 2010 δεν έχουν προηγούμενο. Έχουν οδηγήσει στη φτώχεια τόσο του εργαζόμενου, όσο και του συνταξιούχου, για του οποίου θα θέλαμε να μιλάμε για ώρε για να αναλύσουμε τι περιστολέ των κεκτημένων του. Για μένα, είναι πέραν πάση αμφιβολία ότι το ΚΚΕ βρέθηκε από την αρχή στην πρώτη γραμμή άμυνα κατά τη επέλαση στα εργασιακά δικαιώματα, γεγονό που αναγνωρίζεται και τιμάται από όλου μα. Δυστυχώ, στη μνημονιακή Ελλάδα έχουν εφαρμοστεί όλε οι μορφέ τερατώδου βία κατά του απλού εργαζόμενου και συνταξιούχου που μπορεί να φανταστεί κανεί. Οι κοινωνικοί και συνδικαλιστικοί αγώνε, όπω αυτοί στου οποίου το ΚΚΕ με ανιδιοτέλεια πρωτοστατεί, μπορούν, πιστεύω, να μα οδηγήσουν στην αναστροφή τη ζωφερή αυτή κατάσταση και να ξαναφέρουν την ελπίδα και το χαμόγελο στον άνθρωπο του Μόχθου. Σα ευχαριστώ.